Ωραία για ασκήσεις, είπαμε ότι το μάθημα θα έχει αρκετές ασκήσεις. Πάμε στην ασκήση 4, φτιάχνουμε σημεία στο επίπεδο. Θα φτιάξουμε την κλάση σημείο του επίπεδου, η οποία θα έχει ως ιδιωτικά μέλη τις συντεταγμένες του ψ. Τώρα που μου καθορίζει στην εκφώνηση αν θέσω ότι θέλω τα μέλη να είναι ιδιωτικά, αναγκαστικά πρέπει να τα διαχειριστώ ως τέτοια. Εντάξει? Άρα λοιπόν πάμε να φτιάξουμε αυτή την κλάση σημείο του επίπεδου. Ε, και έχουμε και λέμε λοιπόν ότι αυτή θα είναι η τέταρτη άσκηση από τις πολλές που θα ακολουθήσουν και πηγαίνουμε και ορίζουμε την κλάση point μας, η οποία κλάση point φτιάχνουμε το, την init μας και στην init λοιπόν έχουμε ότι θα ορίσουμε δύο μέλη, εντάξει. Προσοχή ότι είναι ιδιωτικά γι' αυτό βάζω διπλό underscore μπροστά και αμέσως μετά θα βάλω και την αρχικοποίησή τους, εντάξει, δηλαδή θα βάλω το «χ» και το «ψ» να τα παίρνουν σαν όρισμα. Ομοίω τώρα το self.underscore.ψ θα είναι ίσο με το ψ. Και νομίζω χάρα σε Ευαγγέλια γιατί το πρώτο κομματάκι το κάναμε. Τώρα, για να δούμε. Έχει ως μέθοδο τη set και τη set που παίρνουν ως παράμετρο την αντίστοιχη συνδεταγμένη και θέτουν την τιμή ίση με το όρισμα. Τώρα, αυτές οι συναρτήσεις είναι απαραίτητες γιατί αν θέλουμε να θέσουμε την τιμή σε μια συνδεταγμένη, δεν έχουμε πλέον πρόσβαση απέξω από την κλάση, επειδή αυτέ είναι ιδιωτικέ μεταβλητέ. Είναι πώ ορίζω μια συνάρτηση η οποία λέγεται σε τχ. Self σταθερά βεβαίω στο πρώτο όρισμα, δεύτερο το χ. Και αυτό το οποίο θα κάνω είναι ότι θα πάω στο self.underscore.χ, δηλαδή σε αυτή την ιδιωτική μεταβλητή, γιατί θέσω ίση με το χ. Συνεχίζουμε με ακριβώ τον ίδιο τρόπο για την άλλη συνάρτηση που θα θέτει τη δεύτερη συνταγμένη σε ψ πρώτο όρισμα το self, δεύτερο όρισμα το ψ και πηγαίνω στην ιδιωτική αυτή μεταβλητή και τη θέτω να είναι ίση με το όρισμα που πήρα απόξω. Παρακάτω, έχει ως μέθοδο την get και την get που επιστρέφουν τις αντίστοιχες συντεταγμένες, μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε την get η οποία δεν θα παίρνει ορίσματα, το self ξέχναμε το έτσι, πρέπει να το βάζουμε πάντα και αμέσως μετά θα πηγαίνει και θα επιστρέφει το underscore underscore χ, αυτή τη μεταβλήτη, την ιδιωτική και επίσης έχουμε την get η οποία θα κάνει ακριβώς το ίδιο, δηλαδή θα επιστρέφει το underscore underscore ψ. βέβαια, εδώ μου το κοκκινίζει και έχει δίκιο γιατί δεν έβαλε το self. και σου είπα σε προηγούμενο βίντεο ότι τώρα τα μέλη πηγαίνουν πακέτο με το self, όποτε θες να τα διαχειριστείς, συναντηθήκαμε. Πάμε παρακάτω, ορίστε λέει, μια λίστα από 10 σημεία στο επίπεδο, ώστε αυτά να ορίζονται από τη συνάρτηση ψ ίσον χ τετράγωνα και έπειτα τυπώστε τα μάλιστα, οπότε θέλουμε μια λίστα, αυτή τη λίστα θα την πω με ότι είναι τα points ας πούμε, ε, θα την ξεκινήσω με την καινή, να φτιάξω ένα for δηλαδή, το οποίο θα φτιάχνει ένα-ένα τα σημεία του επίπεδου, συνεπώς πηγαίνω και ξέρω ότι θα το τρέξω αυτό το πράγμα 10 φορές και τώρα, Α, θέλω επίσης να είναι συγκεκριμένα τα σημεία, δηλαδή η χ συντεταγμένη να είναι στο εύρος 1 έως το 10, άρα λοιπόν να βάλουμε εδώ πέρα ότι το χ θα παίξει στις τιμές από το 1 έως και το 10. Εντάξει, ακέρες μεταβλητές είναι, οπότε μπορούμε να το διαχειριστούμε με αυτόν τον τρόπο, εντάξει. Ωραία. Τι μας λέει τώρα, ότι θα ορίζονται από τη συνάρτηση ψήσεων χ τετράγων. Πάμε να φτιάξουμε μια συνάρτησούλα να κάνει αυτόν τον υπολογισμό, γιατί θα μπορούσε να ήταν και μια πιο περίπλοκη συνάρτηση, οπότε ορίζω τη συνάρτηση F, η οποία παίρνει σαν ορίσμα το Χ και αυτό το οποίο επιστρέφει πίσω είναι το Χ επί Χ, ή μάλλον το Χ στο τετράγωνο, και τώρα την έχω έτοιμη. Τώρα, Θέλω να φτιάξω ένα καινούριο point και να το χώσω μέσα στη λίστα. Εντάξει, είπαμε. Πηγαίνω και λέω ποιήσω point, ξέρω εγώ και αμέσω μετά πηγαίνω και βάζω την αρχικοποίηση των συνδεταγμένων. Δηλαδή θα βάλω το χ, το οποίο έχει οριστεί από τη φορ, και αμέσω μετά το δεύτερο κολοκύτρι που θα βάλω θα είναι το f του χ, το οποίο θα το υπολογίσω από τη συνάρτηση. Τα φτιάξα τα σημεία και μου όπω βλέπει, είναι πλέον έτοιμα. Και το μόνο το οποίο απομένει είναι, όπως μας λέει στην εκφώνηση, να τα τυπώσουμε. Συνεπώς, πάντως θέλω λίγο εδώ μια νοτελεία, γιατί θέλω λίγο κάτι να το τονίσω, ότι αυτό το πράγμα που έχω κάνει μπλε, είναι ο ορισμό ενό αντικειμένου. Και όταν λέμε αντικείμενο, θέλω να σκέφτεσαι πώ πηγαίνω και λέω ότι το 5 είναι ακέρο και γράφω, α πούμε, χ ίσον 5 και το 5 είναι ένα αντικείμενο ακέρο. Κατάλαβε. Τώρα αυτό το πράγμα που έχω κάνει μπλε είναι στην πραγματικότητα ένα αντικείμενο στη μνήμη. Άρα λοιπόν, τι πηγαίνω και κάνω εδώ. Πηγαίνω και βάζω ένα όνομα πάνω σε αυτό εδώ το αντικείμενο. Αυτό λοιπόν φτιάχνει το αντικείμενο. Αυτό πηγαίνει και βάζει ένα όνομα πάνω στο αντικείμενο. Ωραία. Μετά, στη συνέχεια θέλουμε απλά να τα τυπώνουμε, οπότε για κάθε ένα σημείο μέσα στα σημεία τα οποία έχουμε φτιάξει, πήγαινε και κάνει μία print, να φτιάξουμε ένα formatted string, να το φτιάξουμε και με τη σημειολογία των σημείων και να πάμε και να χώσουμε τη συντεταγμένη τυχή. Τη Πρόσεξε, δεν μπορώ να γράψω underscore, underscore εδώ, έτσι. Αυτό είναι και το νόημα του setter, δηλαδή θα πάω και θα του πω ότι θα μου φέρει την τιμή του χ, πήγαινε και φέρε μου την τιμή του Χ και εντελώς αντίστοιχα πήγαινε και φέρε μου και την τιμή ε, του Ψ. Εντάξει, point get Χ και point get Ψ. Εντάξει. Τώρα, εδώ μια μικρή άνω θα κάνω γιατί αυτό το προγραμματάκι καταρχάς λογικά αν όλα έχουν πάει καλά πρέπει να τρέχει. Που δεν τρέχει βέβαια, όπως είναι και λογικό, γιατί ξέχασα εδώ να κάνω append το point το οποίο έφτιαξα. Εντάξει, και το τρέχουμε τώρα το προγραμματάκι. Ε, και όπως παρατηρήσω εδώ πέρα, κανονικά μου φτιάξε τη λίστα με τα σημεία. Τώρα, θα κάνω μερικές παραλλαγές μικρές γιατί θέλω να τονίσω κάτι εδώ, εντάξει, δηλαδή θα πάω και θα φτιάξω τώρα μία λίστα αρχικά από τα points, τα οποία να είναι ξερά point. Με βάση την παρατήρηση που σου είπα πριν, αν γράψω εδώ point και κάνω μία ξερή αρχικοποίηση αν θες με το 00, δηλαδή πες ότι αρχικοποιώ τα σημεία αρχικά όλα να είναι 00, και φτιάξω και μια συντομογραφική λίστα, δηλαδή ε, για να ανήκει στο range 10. Αυτό θα μου φτιάξει μια λίστα που θα έχει 10 φορέ το σημείο ε, 0, εντάξει. Τώρα, μπορώ αμέσω μετά να πάω εδώ και να πω ότι θέλω στο κάθε ένα από τα σημεία αυτά, δηλαδή να πω για κάθε ένα σημείο στα σημεία. Ε, πήγαινε και κάνει την τροποποίηση των ε, ε, συντεταγμένων. Δηλαδή, σε αντίθεση με πριν που κάθε γύρο έφτιαχνα και ένα στοιχείο και το έκανα πέντε στη λίστα. Τώρα φτιάχνω πρώτα τη λίστα να έχει 10 σημεία και αμέσω μετά τώρα θα πάω να φτιάξω ένα-ένα τα σημεία. Εντάξει. Οπότε πηγαίνω αμέσω μετά, έχοντα τα σημεία αυτά, πηγαίνω και λέω πήγαινε στο point και κάνε set key και θέσε αυτήν εδώ την τιμή να είναι ίση με την τρέχουσα τιμή. Έτσι. Τώρα βέβαια έτσι όπως έχω κάνει το loop δεν μπορώ να το κάνω, οπότε να βάλω και, μια, και, έναν επαναλήπτη, μια μεταβλητή, ένα μετρητή και να το βάλω αυτό να είναι ίσο με το i και στη συνέχεια να πάω και να πω ότι θα μου κάνεις και set Psi, την τιμή να είναι ίση με το iAPI. Θέλω να παρατηρήσεις δηλαδή το εξή γι' αυτό έγραψα και αυτό εδώ τον κώδικα, πώς πηγαίνω αμέσως μετά και αλλάζω την τιμή στην ιδιωτική μεταβλητή έχοντας πρόσβαση με το set H και με το set Ψ. Προφανώς ο πρώτος κώδικας που γράψαμε είναι πιο κομψός και ίσως ακόμα πιο κομψός θα είναι κατευθείαν να κάνουμε μια, μια καταγραφή με περιγραφική λίστα, έτσι. Αλλά σου τονίζω πάλι, δηλαδή να γράψουμε εδώ I και αμέσως μετά να γράψουμε F του I αυτό εδώ πέρα νομίζω είναι ακόμα μια εναλλαγή η οποία πάλι δουλεύει πάρα πολύ καλά να βάλω και σωστά τα ώρα για να μην έχουμε θέμα και το νόημα τώρα αυτής της άσκησης που την είδαμε με μια ταλαιπωρία δηλαδή τώρα κοίτα τώρα αυτά τα set για τα set και τα get για και τα get για να έχουμε πρόσβαση στη ιδιωτικά μέλη μας δημιουργούν κάποια προβλήματα παρόλα αυτά στι γλώσσε με αυστηρή απόκριση πληροφορία η μέθοδη η οποία είναι getter και setter, το get για να πάρει την τιμή ενό μέλου και το set για να θέσει την τιμή ενό μέλου, είναι πολύ συνηθισμένε και λέγονται accessors. Έτσι λοιπόν το στήσιμο αυτή τη άσκηση είναι λιγότερο πάιθονικό και περισσότερο τζαβαϊκό ή συμπλασπλασαϊκό. Si++ και πιθανότητα θα το ξανασυναντήσουμε διαβάζοντα κώδικα άλλων προγραμματιστών. Τώρα εμεί δεν θα το ξανακάνουμε ποτέ έτσι. Κατάλαβε, εκτό και αν το λέει ρητά η εκφώνηση. Παρ' όλα αυτά ήθελα να το δει, γιατί διαβάζοντα κώδικα άλλων είναι 100% βέβαια ότι θα πέσει σε τέτοιε περιπτώσει στη σήμα κλάσεων. Και δεν θέλω να υπάρχει κάποια αστοχία στο θέμα αυτό.